Φίελα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη η παραχώρηση του κτηρίου τη ιστορική Βίλας Πετρίδη στο Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαία. Η διατηρητέα έπαυλη, που χτίστηκε το 1900 κατόπιν γερμανικών πιέσεων, περνάει στα χέρια του συγκεκριμένου διακρατικού οργανισμού παρά τι αντιδράσει των επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων και εκπροσώπων οργανώσεων τη αντίσταση. Μάταια προσπάθησαν να πείσουν τη δημοτική αρχή ότι αυτή η παραχώρηση όχι μόνο θα λειτουργήσει σε βάρο τη ιστορική μνήμη τη γερμανική κατοχή, αλλά θα ζημιώσει και την υπόθεση των ελληνικών διεκδικήσεων των γερμανικών αποζημιώσεων για να μην αναφέρουμε το ξέπλυμα τη φαγή των Εβραίων που θα συντελεστεί στη Θεσσαλονίκη από του Γερμανού από ένα ίδρυμα το οποίο κανονικά δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει. Ουσιαστικά, το ιστορικό νεοκλασικό κτίριο που βρίσκεται επί τη οδού Αναγεννήσεω 10 στη δυτική πλευρά τη πόλεω, απέναντι από τα δικαστήρια, παραχωρείται δωρεάν μέχρι τα τέλη του 2027 προκειμένου να αποτελέσει την έδρα του Ιδρύματο από το Δήμαρχο Θεσσαλονίκη Κωνσταντινοζέρβα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, τα χανιά, η γενέτειρα τη οικογένεια Μητσοτάκη, ετοιμάζεται να τιμή του Γερμανού εισβολεί επί τη ευκαιρία των 80 ετών από την αεραπόβαση και τη σκληρή κατοχή με χιλιάδε εκτελέσει αθώων κριτικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Αλεξιωτιστών, κατόπιν από το Υπουργείο Εθνική Άμυνα, καλεί Γερμανού αλεξιωτιστέ για μία εβδομάδα στην Κρήτη και το μάλε με το Χανίον. Για να τιμήσουν την πρώτη μείζωνα επιχείρηση αεραπόβαση στη σύγχρονη στρατιωτική ιστορία. Απίστευτο. Πάλι καλά που δεν κάνουν και μνημόσυνο στον αδόλφο Χίτλερ. Δυστυχώ, την ώρα που θεργεύει ο νεοναζισμός στην Ουκρανία με τι γερμανικέ σημαίε του Τρίτου Ράιχ να κυματίζουν στι ταξιαρχίε των μισθοφόρων του καθεστώτο του Κιέβου, στην Ελλάδα τα μαύρα φαντάσματα του φρικτού παρελθόντο ξαναζωντανεύουν και προσβάλλουν τη μνήμη των Ελλήνων που αντιστάθηκαν και πέθαναν για την ελευθερία. Θα το επιτρέψουμε.